Αυτό είναι ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Τολμηρός και ριζοσπάς στη φτανιάδα του, εκφιάζει και μεταφράζει Βολτέρο, στα γεράματα περνάει στην αντίδραση. Με τον οπαδό του Νικηφόρο Θεοτόκη, κλείνει η περίοδος του προεπαναστατικού διαφωτισμού και ανοίγει η περίοδος του επαναστατικού με ένα φωτισμένο καλόγερο, τον Κοσμά τον Ετωλό. Μαθαίνει μόνος του γράμματα, σπουδάζει στην Αθωνιάδα Ακαδημία που φοράω. Αλλά παρακαλώ τον κύριο μου να με αξιώσει να μην αποκτήσω τίποτα. Γυρίζει όλη την Ελλάδα με τα πόδια ολομόναχος και μιλάει στο λαό με γλώσσα απλή και κατανοητή για το αποθούμενο, που είναι η ελευθερία. Αλλά μια ελευθερία γήινη και πραγματική. Πιέζει τους πλούσιους να ανοίξουν σχολεία και μιλάει για ισότητα και κοινά αγαθά. Έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνος για τους κοτσαμπάσιδες, τους αγάδες και τους Εβραίους. Διώχνεται από παντού όπου καταφεύγει και στις 24 Αυγούστου του 1779, με διαταγή του Κουρτ Πασά, ο Άγιος των Φτωχών εκτελείται με κρεμάλα. Από όλους τους ηγεμόνες, μόνο Αλή Πασάς τον θαύμασε και τον προστάτευσε. Η Εκκλησία θεωρεί συνεργάτη του Σατανά τον Χριστόδουλο Παμπλέκη, που επηρεασμένος από τους Σπινόζα και Βολτέρο, γράφει το πανθεϊστικό τάσεων βιβλίο του περί φιλοσοφίας, μεταφυσικών και θείων αρχών και τον αφορίζει. Πρωτοπόρος της μάχης για ανακαινισμό της παιδείας, ο Ιώσιπος Μισιόδακας, σπουδάζει στην Ιταλία, γίνεται διευθυντής της αυθεντικής σχολής στο Γιάσι και αρχίζει τη διδασκαλία της φιλοσοφίας με μαθηματικά και όχι λογική. Επιμένει στην καθιέρωση της δημοτικής και βάζει σωστά το πρόβλημα της αντιμετώπισης του αρχαιοελληνικού κόσμου, θεωρώντας αναγκαία τη μελέτη των αρχαίων συγγραφέων, αλλά αποκρούντας την στήρα αρχαιολατρεία. Καταδιώκεται από τους συντηρητικούς και πεθαίνει μόνος και πάμφτωχος. Την ανάγκη της καθιέρωσης της απλής γλώσσας τονίζει και ο φωτισμένος φαναριώτης Δημήτρης Καταρτζής Ιφωτιάδης, καθώς και οι πηλιορείτες συνεργάτες Κωνσταντάς και Φιλιππίδης, που γράφουν στο βιβλίο τους Νεωτερική Γεωγραφία. Το πρώτο και φυσικό μάθημα των νέων πρέπει να είναι η σπουδή της μητρικής τους γλώσσας. Κάθε άλλη μέθοδος είναι ολεθρία, το να τους βάλουν εις μίαν παλαιά γλώσσα πρώτο μάθημα. Από εδώ προέρχεται όπου διαβάζουν και δεν μαθαίνουν τίποτα. Την περίοδο αυτή μεγάλα εμπορικά και ναυτικά κέντρα δημιουργούνται. Ο Μάξιμος γράφει: «Η ενοποίηση των ελληνικών αγορών και η ανάπτυξή τους, ένα από τα μεγάλα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής αυτής εξάπλωσης, η κατήθεση μέσα σε αυτές του ελληνικού εμπορικού κεφαλαίου, κατέστησε πιο έκδηλη την ανάγκη να αποτιναχθεί ο κατακτητικός ζυγός, που ήταν σταθερό εμπόδιο στην οικονομική πρόοδο, όχι μόνο γιατί αποτελούσε ένα καταπιεστικό πολιτικό και διοικητικό σύστημα, μα και γιατί ο κατακτητής είχε στα χέρια του τη μεγαλύτερη έγκυο ιδιοκτησία και ένα ακράτητο φορολογικό βάρος». Και ο Κοραής: «Με μια νέα τροπή που διάφορες περιστάσεις έδωσαν στην κίνηση του εμπορίου, μέσα σε λίγο χρόνο πολλοί ελληνικοί οίκοι έγιναν κάτοχοι εξαιρετικού πλούτου και για πρώτη φορά τότε ακούστηκε να προφέρεται το όνομα εκατομμυριούχου σε ένα λαό συνηθισμένο να νομίζει πάμπλουτους και τρισευτυχισμένους τους λιγοστούς συμπατριώτες του που είχαν ένα κεφάλαιο από 100 πουγγεία. Έτσι, η νέα αυτή τάξη χτίζει σχολεία, στοιχείο, στο Ευαλή και στα Γιάννενα». Το 1796, διευθυντής της Καπλανέας Σχολής γίνεται ο Αθανάσιος Ψαλίδας. Αντιστέκεται στο σχολαστικισμό και στους ιεροφάντες, υποστηρίζει σαν γλώσσα όλων των Ελλήνων τη δημοτική και θεωρεί την ιστορική ορθογραφία σαν άχρηστη. Δέχεται, όπως και ο περίφημος γλωσσολόγος, γιατρός και ποιητής Ιωάννης Φιλαράς και ο φίλος του Χριστόπουλος, τη φωνητική γραφή. Οι προύχοντες, οι λογιότατοι και η εκκλησία φρύτουν, αλλά ο Αλή Πασάς τους προστατεύει. Αργότερα ο Βιλαράς θα τυπώσει στην Κέρκυρα τη ρωμαϊκή γλώσσα, που θα είναι βόμβα για τους λογιότατους με την ριζοσπαστική της τομή στο γλωσσικό πρόβλημα. Εκπρόσωπος του αρχαϊσμού θεωρείται ο Νερουλός Ρίζος και η Σύν αυτό. Εκπρόσωπος της μέσης οδού της συμβιβαστικής ο Αδαμάντιος Κοραής. Η γλώσσα που διαλέγει όμως δεν είναι λιγότερο πλαστή από τον υπερκαθρεβουσιάνων. Το παιδί λέγεται παιδίον και το ψάρι οψάριον. Ο ιερωμένος άνθιμος Γαζής βγάζει την εγκυκλοπαίδεια και αργότερα τον Ερμήτο Λόγιο. Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος γεννιέται το 1757 στο χωριό Βελεστίνο, κοντά στις αρχαίες Φερές. Σπουδάζει στη σχολή Ζαγοράς στο Πήλιο και αργότερα φεύγει για τη Βλαχία. Γίνεται γραμματικός πρώτα του ηγέτη Μαυρογέννη και μετά σαν γραμματικός του βαρόνου Λάγκφελτ φεύγει για τη Βιέννη. Εκεί αρχίζει το μεταφραστικό του έργο με σκοπό να φωτίσει τη μεσαία τάξη.
Στο βιβλίο Φυσικής Απάνθισμα διαβάζουμε: «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Με τη μεσολάβηση της Γαλλικής Επανάστασης, ο Ρήγας από το διαφωτισμό περνάει στην Επανάσταση. Η επιδίωξή του είναι η ελευθερία όλων των λαών που ζουν κάτω από τη σουλτανική τυραννία. Αρχίζει να σχεδιάζει τους εθνεγερατικούς του χάρτες, ο Ναπολέον περνάει τις Άλπες και ο Ρήγας βρίσκεται στη Βιέννη μαζί με τους αδερφούς Πούλιους που εκδίδουν την εφημερίδα. Γράφει τότε τον περίφημο θούριό του, την επαναστατική προκήρυξη, που θα τραγουδηθεί αργότερα από τον υπόδουλο λαό. Τυπώνει το ταξίδι του νέου ανάχαρση στην Ελλάδα, τους περίφημους χάρτες όπου σημειώνει τους ιστορικούς τόπους, τις μάχες των Ελλήνων και τα μνημεία, την επαναστατική προκήρυξη, το σύνταγμα και τα δίκαια του ανθρώπου. Γράφει ανάμεσα στα άλλα: «Τα φυσικά». Η Ελλάδα μας κληρονομεί το πορτρέτο της γυναίκας μέσα από την αρμονία και την ομορφιά. Η αναγέννηση μέσα από την αυταρέσκεια και την ειδονή. Ο νεοελληνικός χριστιανισμός μέσα από τον πόνο και την οδύνη. Την κατάσταση του ελληνικού λαού καθρεφτίζει το βασανισμένο πρόσωπο της Παναγίας, σκυμμένης πάνω στο ματωμένο σώμα του παιδιού της. Όπως στο Βυζάντιο, έτσι και στην Τουρκοκρατία, η Ελληνίδα γυναίκα έχει καθήκοντα, όχι όμως και δικαιώματα. Μένει κλεισμένη στο σπίτι και βγαίνει μόνο για να σκάψει, να σπείρει, να θερήσει. Στην εκκλησία στέκεται ξέχωρα από τον άντρα. Στα πολύ φτωχά χωριά, οι γονείς, μην μπορώντας να θρέψουν τις κόρες, τις δίνουν δούλες, σε μπέιδες και κοντζαμπάσιδες. Στην πόλη φτάνουν καραβιές ολόκληρες με Ελληνίδες από τα φτωχονήσια. Ο γαμπρός βλέπει την ύφη στο πανηγύρι και τη ζητάει από τον πατέρα μόνο όταν έχει πρίκα. Όσες δεν έχουν, μαραζόμουν στη μοναξιά μέχρι το θάνατο. Όποια παραβεί τον άγραφο νόμο πρέπει να τιμωρηθεί για την αμαρτία της. Την ηθική και σωματική τιμωρία συχνά αναλαμβάνει η ίδια οικογένεια. Αργότερα, καθώς θα μπει ενεργά στον επαναστατικό αγώνα, θα προωθήσει την κοινωνική της θέση απέναντι στην πολιτεία και στον άντρα. Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος γεννιέται το 1757 στο χωριό Βελεστίνο, κοντά στις αρχαίες Φεραίες. Σπουδάζει στη σχολή Ζαγοράς στο Πήλιο και αργότερα φεύγει για τη Βλαχία. Γίνεται γραμματικός πρώτα του ηγέτη Μαυρογέννη και μετά σαν γραμματικός του βαρόνου Λάγκφελτ φεύγει για τη Βιέννη. Εκεί αρχίζει το μεταφραστικό του έργο με σκοπό να φωτίσει τη μεσαία τάξη. Στο βιβλίο Φυσικής Απάνθισμα διαβάζουμε: «Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά». Με τη μεσολάβηση της Γαλλικής Επανάστασης, ο Ρήγας από το διαφωτισμό περνάει στην Επανάσταση. Η επιδίωξή του είναι η ελευθερία όλων των λαών που ζουν κάτω από τη σουλτανική τυραννία. Αρχίζει να σχεδιάζει τους εθνεγερατικούς του χάρτες. Ναι, πατρί.
Έλα βρε Μανούλα, θα άρχισε τα Σαββατοκύριακα. Ο Ναπολέον περνάει τις Άλπες και ο Ρήγας βρίσκεται στη Βιέννη μαζί με τους αδερφούς Πούλιους που εκδίδουν την εφημερίδα. Γράφει τότε τον περίφημο θούριό του, την επαναστατική προκήρυξη, που θα τραγουδηθεί αργότερα από τον υπόδουλο λαό. Τυπώνει το ταξίδι του νέου ανάχαρση στην Ελλάδα, τους περίφημους χάρτες όπου σημειώνει τους ιστορικούς τόπους, τις μάχες των Ελλήνων και τα μνημεία, την επαναστατική προκήρυξη, το σύνταγμα και τα δίκαια του ανθρώπου. Γράφει ανάμεσα στα άλλα. Τα φυσικά δίκαια είναι, πρώτον, το να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο ένας ανώτερος από τον άλλον. Δεύτερον, να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλουνού. Τρίτον, να είμεθα σίγουροι στην ζωή μας και κανένας να μην μπορεί να μας την πάρει αδίκως και κατά την φαντασία του. Και τέταρτον, τα κτήματα που έχουμε, κανένας να μην μπορεί να μας τα αγγίξει, αλλά είναι δικά μας και των κληρονόμων μας. Όλοι οι άνθρωποι, χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικών λόγων είναι ίσοι. Όταν πτέσει την ας, οποιασδήποτε καταστάσεως, ο νόμος είναι ο αυτός δια το πτέσμα και μετάβλητος. Ήγουν, δεν παιδεύεται ο πλούσιος ο λιγότερον και ο φτωχός περισσότερον δια το αυτό σφάλμα, αλλά ίσα ίσα. Ο νόμος είναι εκείνη η ελευθέρα απόφασης, όπου με τη συγκατάθεση όλου του λαού εγίνει. Η ελευθερία είναι εκείνη η δύναμη όπου έχει ο άνθρωπος εις το να κάνει όλον εκείνο όπου δεν βλάπτει στα δίκαια του γειτόνου του. Αυτή έχει ως θεμέλιον την φύση, διότι φυσικά αγαπόμενα είμαστε ελεύθεροι. Έχει ως κανόνα τη δικαιοσύνη, διότι η δικαία ελευθερία είναι καλή. Το δίκαιο του να φανερώνουμε τη γνώμη μας και τους συλλογισμούς μας, τόσο με την τυπογραφία, όσο και με άλλων τρόπων, το δίκαιο του να συναθρυζόμαστε ειρηνικώς. Η ελευθερία κάθε είδους θρησκείας, χριστιανισμού, τουρκισμού, ιουδαϊσμού κτλ. Δεν είναι εμποδισμένα στην παρούσαν διοίκηση. Ο νόμος έχει χρέος να διαφεντεύει την κοινή ελευθερία όλου του έθνους και εκείνη του κάθε ανθρώπου. Κανένας άνθρωπος να μην εγκαλείται εις κριτήριον, να μην πιάνεται από τους ανθρώπους του κριτού και να μην φυλακώνεται κατά άλλων τρόπων παρακαθώς διορίζει ο νόμος και όχι κατά την φαντασία και θέληση του κριτού. Εκείνοι όπου εκδίδουν προς τα γάς ή όπου ήθελε να τες υπογράψουν ή όπου ήθελε τες εκτελέσουν ή όπου ήθελε βάλουν άλλους να τες τελειώσουν, λέγοντάς τους πως είναι πράγματα αναγκαία, χωρίς να έχει την είδηση διοίκησης, είναι πτέστε και έχουν να τιμωρώνται αυστηρώς. Η πατρίς έχει να καταστήσει σχολεία εις όλα τα χωρία για τα αρσενικά και θηλυκά παιδιά. Ο λαός μόνον μπορεί να προστάζει και όχι ένα μέρος ανθρώπων ή μια πόλης και μπορεί να προστάζει διόλα χωρίς κανένα εμπόδιο. Κάθε άνθρωπος όπου ήθελε να αρπάσει την αυτοκρατορία και την εξουσία του έθνους ευθύς να φυλακώνεται από τους ελευθέρους άνδρας, να κρίνεται και κατά τον νόμο να παιδεύεται. Κάθε έθνος έχει το δίκαιο πάντοτε να μετασχηματίσει και να μεταλλάξει την νομοθεσία του. Τα εγκλήματα των επιτρόπων του έθνους και των αξιωματικών ποτέ δεν έχουν να μείνουν ατιμώρητα. Κανένας δεν έχει το δίκαιο να στοχάζεται τον εαυτόν του απαραβίαστον περισσότερον από τους άλλους. Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάνει τότε ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάσταση είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του. Οι αντικειμενικές συνθήκες θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επανάσταση, καθώς καταραίουν οι μοναρχίες μπροστά στα Ναπολεόντια στρατεύματα. Έρχεται σε συνεννόηση με τον Πασά του Βιδινίου Πασβάνογλου, που φιλοδοξεί να επαναστατήσει ενάντια στο Σουλτάνο. Ετοιμάζεται να κατέβει στην Ελλάδα, αλλά περνώντας από την Τεργέστη, προδίνεται από τον οικονόμο, με αφορμή τις κάσες με το έντυπο επαναστατικό υλικό, που έχει πέσει κατά λάθος στα δικά του χέρια. Η αστυνομία τον συλλαμβάνει. Μέσα στη φυλακή τραυματίζεται προσπαθώντας να αυτοκτονήσει με ένα μικρό μαχαίρι. Στις 14 Φεβρουαρίου μεταφέρεται σιδηροδέσμιος στη Βιέννη μαζί με τους συνεργάτες του. Ο υπουργός εσωτερικών της Αυστρίας, Κόμις φον Μπέργκεν, γράφει στον αυτοκράτορά του. Αν και τα επαναστατικά σχέδια των κατηγορουμένων απευθύνονται μόνον εναντίον του τουρκικού κράτους και απέβλεπον μόνον στην απελευθέρωση της Ελλάδος,
Εν τούτης η διαγωγή αυτών ήθελε να έχει πάντοτε επιβλαβή επίδραση εις τας κληρονομικάς πολιτείας της ημετέρας μεγαλειότητος. Διότι κάθε βία μεταβολή του πολιτεύματος γειτονικού κράτους συνεπάγεται των κίνδυνων ομοίας περαιτέρω μεταβολής. Και ο κίνδυνος ούτως, εις την ημετέρα περίπτωση, είναι ούτως ούτων απειλητικότερος, καθώς οι Έλληνες εις όλες τις χώρες δια της θρησκείας είναι στενότατα συνδεδεμένοι. Και αν το πνεύμα της ελευθερίας άπαξ ήθελε να αναπτυχθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πνεύμα αυτό θα μετεδίδεται ως ηλεκτρικός πυνθύρ, καθώς ο νομιστικός πόθος των Ελλήνων ανέκαθεν κατευθύνεται προς τον σχηματισμό αυτοτελούς έθνους. Επειδή φοβάται μήπως οι ποινικές αρχές τους αθώσουν, αποφασίζει να παραδώσει τους κρατούμενους στις τουρκικές αρχές με αντάλλαγμα τις αποθήκες των Βενετών στην Ανατολή. Στις 9 Μαΐου οι Αυστριακοί παραδίνουν επί αποδείξη το εμπόρευμά τους στις τουρκικές αρχές του Βελιγραδίου. 8 ανθρώπους που πηγαίνουν για σφαγή. Κλείνοντας τον πύργο Νεμπόιζα και στις 24 Ιουνίου 1798, παρόλες τις προσπάθειες του Πασβάνογλου, του Αλή Πασά και Ελλήνων του εξωτερικού, ο Ρήγας και 7 σύντροφοί του, ύστερα από διαταγή του Σουλτάνου, εκτελούνται με στραγγαλισμό. Τυπώνεται ένα βιβλίο από άγνωστο συγγραφέα που γράφει ανάμεσα στ' άλλα. Η ζωή του αληθούς πολίτου πρέπει να τελειώνει ή διά την ελευθερία του ή με την ελευθερία του.